Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι, καλή εβδομάδα. Προφανώ και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δηλαδή ότι έχασαν και αυτοί που κυβερνούν αλλά και αυτοί που φιλοδοξούσαν να κυβερνήσουν, θα έφερνε αλυσιδωτέ αντιδράσει σε όλα τα κόμματα. Επίση, προφανώ αυτέ οι αντιδράσει θα αφορούσαν στα κόμματα τη προοδευτική παράταξη. Και σήμερα λοιπόν, όπω πάντα, θα πούμε πολλά και για όσα συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να εχνογραφήσουμε την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου για να δούμε είχε ο Στέφανο Κασελάκη με το χθεσινό facebookικό μανιφέστο που έχει προκαλέσει στο... Τρικημία. Θα δούμε επίση και πώ τοποθετείται καθένα από του άλλου μεγάλου παίκτε των ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το ΠΑΣΟ. Κόλλοι μετρούν αντίστροφα για το χρονοδιάγραμμα που θα παρουσιάσει στην Κεντρική Επιτροπή τη ερχόμενη Κυριακή ο Νίκο Σαντρουλάκη. Ενώ ήδη η σημερινή επιστολή του Δημάρχου Αθηνίων Χάρη Δούκα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στο εσωτερικό τη Χαριλάου Τρικούπη. Όλοι όσοι μετέχουν σε αυτέ τι διεργασίε και τούτο ανεξαρτήτω του τι πραγματικά έχουν στο μυαλό του, ομνίουν στην ανάγκη ανασυγκρότηση του χώρου για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ω εδώ αλλά. Ωστόσο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Αν δηλαδή οι διεργασίε παραμένουν πολιτικέ και προγραμματικέ, τότε όντω μπορεί κάτι να γίνει που να αποκαταστήσει την ισορροπία του πολιτικού συστήματο. Αν όμω κυριαρχήσουν οι φιλοδοξίε, οι προσωπικέ ατζέντε ή τα σχέδια κάποιων να ξεκαθαρίσουν τα των οίκων του, τότε μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Δηλαδή, την ώρα που η κεντροαριστερά θα αλληλοσπαράσεται και θα ομφαλοσκοπεί ασχολούμενη με τα δικά τη, η Νέα Δημοκρατία να ισχυροποιείται και η κυβέρνηση να συνεχίσει να κυβερνά ανενόχλητη. Για παράδειγμα, σήμερα θα έπρεπε να κουβεντιάσω. Για το ότι από 1η Ιουλίου, σε πέντε μέρε δηλαδή, η κυβέρνηση κάνει δώρο στου εργοδότε μία μέρα εργασία την εβδομάδα από τη ζωή των εργαζομένων, αλλά και το ότι επίση η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται πεισματικά και επίμονα τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφή. Και αυτό παρά τον πρωταθλητισμό και στα υπερέσοδα και στα υπερπλεονάσματα. Δεν κοβεντιάζουμε όμω γι' αυτά και αυτό είναι από μόνο του πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που υπερβαίνει την κεντροαριστερά. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα, 3η, 25 Ιουνίου του 2024, γεγονό.